Θα συναντήσω τώρα τον κύριο Παναγιώτη Λάγδα, είναι επιστοποιημένος εκπαιδευτής σκύλων. Κύριε Λάγδα, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πάντρα TV. Γεια σας. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Θέλω να ρωτήσω μερικά πράγματα για να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το τραγικό περιστατικό που έχει συγκλονίσει κυριολεκτικά όλη τη χώρα. Τρία σκυλιά έφυγαν, διέφυγαν της προσοχής και βγήκαν από το φράχτη, από μια τρύπα ενός ανθρώπου που τα είχε για να του φυλάνε το σπίτι. Τσοπανόσκυλα, όπως γράφει το ρεπορτάζ, πήγαν περίπου 300 μέτρα, μπήκαν σε μια ανοιχτή αυλόπορτα μέσα στον κήπο και κατασπάραξαν μια 50χρονη μητέρα δύο παιδιών. Μέχρι θανάτου τη δάγκωσαν. Πάνω από 50 δακοματιές. Καταρχήν να δείξω τα σκυλιά. Αυτά είναι τα σκυλιά, τα δύο από τα τρία. Μας λέτε τι είναι αυτά τα σκυλιά, τι ράτσα είναι? Δεν μπορώ να διακρίνω ιδιαίτερα από τη φωτογραφία, αλλά φαίνονται να είναι μεσαίου προς μεγάλου μεγέθους, σημείωμα, κατά πάσα πιθανότητα με το κλασικό ποιμενικό που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Τα λεγόμενα village dogs, όπως τα είναι στα αγγλικά, δεν έχουμε αντίστοιχο χώρο εμείς εδώ πέρα. Ημίαιμα, σε γενικές γράμμες. Πολλές ράτσες. Ημίαιμα. Μάλιστα. Φαίνεται. Δεν είναι καθαρό αιμοσελληνικό ποιμενικό αυτό. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Αν σας ρωτούσα αυτά τα σκυλιά να τα πάρω να φυλάνε το σπίτι μου, τι θα μου λέγατε? Θα έλεγα ότι οικονομικά δεν αξίζει και σαν ασφάλεια δεν αξίζει και έχει και επίσης πολύ μεγάλο ρίσκο. Από τη στιγμή που υπάρχουν κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη από πίσω κτλ., για ποιο λόγο να έχουμε σκύλο για συναγερμό? Πέρα το κομμάτι της εκπαίδευσης, έτσι, που ο σκύλος ο οποίος γαμίζει, ναι, θα φτάσουμε και εκεί. Αυτά είναι σκυλιά κατά φύση επιθετικά, άγρια? Τι είναι? Όχι, οποιαδήποτε έρευνα υπάρχει αυτή τη στιγμή στην βιβλιογραφία σχετικά με ράτσες και επιθετικότητα κτλ. Δείχνουν ότι δεν υπάρχει σχετισμός μεταξύ ράτσας και επιθετικότητας. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το γενετική, το πώς θα μεγαλώνουμε, την εκπαίδευση που έχουν, το περιβάλλον το οποίο βρίσκονται, αλλά από μόνα τους όχι. Ναι. Σε καμία περίπτωση. Εάν αυτά τα σκυλιά τα πάρω, όπως λέει το ρεπορτάζ, εγώ ρωτώ βάσει των στοιχείων που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Ωραία. Από ένα τσοπάνι που του φυλάγαν το μαντρί, τα πρόβατα. Και τα βάλω σε μια έκταση μέσα, εγώ λέω περιφραγμένη, χωρίς τρύπες, ναι, να μου φυλάξουν το σπίτι. Θα έχουν την ίδια συμπεριφορά με αυτή που είχαν στο μαντρί, στο τζοπάνι, στα πρόβατα, φυλάγοντας το δικό μου σπίτι? Θα το θέσω λίγο διαφορετικά, ότι δεν θα σας φυλάνε το σπίτι. Ο σκύλος, ο οποίος είναι φύλακας, έχει διακόπτη. Ξέρει πότε να ξεκινήσει να φυλάει και ξέρει επίσης πότε να σταματήσει να φυλάει. Δηλαδή, μπορεί να σταματήσει να φυλάει κατά παραγγελία. Ένα σκύλος, ο οποίος παρουσιάζει απλά επιθετική συμπεριφορά μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο, αυτό δεν είναι φύλαξη. Είναι απλά ένας ανεξέλεκτος σκύλος. Πολύ σωστά το λέτε και θέλω να το επαναλάβετε. Ένα αγριόσκυλο, να το πω έτσι, το οποίο γαυγίζει και όπως περνάει ο κόσμος απ' έξω που περπατάει, που πάει τζόγκινγκ, που πάει περπάτημα, που πάει με το ποδήλατο ή με το μηχανάκι και πάει και δαγκώνει τα κάγκελα, αυτός δεν είναι και φύλακας. Αυτό λέτε? Όχι, όχι. Υπάρχουν πολλά λόγια για να συμπεριφερθεί ένας σκύλος έτσι, αλλά η επιθετικότητα σε πρώτη φάση είναι ίσως το τελευταίο. Και σε δεύτερη φάση, όπως είπα και πριν, δεν είναι φύλακας. Εξουδετερώνεται πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, εγώ στη γειτονιά μου όλους αυτούς τους σκύλους τους έχω ερήμους, γιατί κάθε φορά που περνάω τρώνε από ένα μυζεδάκι. Δεν μου γαυγίζει κανένας. Οπότε, τι φύλακας? Είναι τόσο απλό. Ναι. Τώρα, για την τρύπα δεν θα σας ρωτήσω. Α, για την τρύπα να ρωτήσω κάτι. Λέει ότι, έλεγε ο συνήγορος του ιδιοκτήτη τους, ότι έσκαψαν αυτά και βγήκαν από κάτω από το σύρμα. Βέβαια, το σύρμα είχε μια τρύπα, δεν είναι αποσκάψιμο η τρύπα, λείπει κομμάτι, καμιά τριανταριά πόντους διάμετρο. Αυτή εδώ. Αυτή σας φαίνεται για τρύπα που μπορεί να τη σκάψει σκύλος, να την δημιουργήσει σκύλος? Δεν είναι, δεν ξέρω, δεν φαίνεται σκαμμένο κάπου, αλλά. Δεν ξέρω. Ναι, γενικά δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο εύκολο είναι από ένα σκύλο να αποδράσει ακόμα και από το πιο μικρό σημείο. Δηλαδή, ειδικά όταν η περίφραξη δεν είναι σωστή, είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει. Δεν θα μου φαίνεται καθόλου περίεργο ότι θα μπορούσε να περάσει ένα σκύλο από εκεί, να σκάψει και να βγει. Ναι. Επειδή σίγουρα έχετε παρακολουθήσει και από επαγγελματικό ενδιαφέρον, φαντάζομαι, την υπόθεση, τι πιστεύετε ότι συνέβη και τα σκυλιά είχαν αυτή τη συμπεριφορά με αυτή την τραγική κατάληξη? Να σας πω την αλήθεια, δεν μπορώ να ξέρω. Θα ήταν λίγο ανεύθυνο εκ μέρους μου να εκφέρω μια γνώμη χωρίς να έχω πραγματικά περισσότερα στοιχεία από αυτά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμα δημόσια. Πολλά πράγματα. Αλλά συνήθως τα πιο κλασικά σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η απλά κακή ανατροφή. Με την έννοια ότι ένα σκύλος τον πήραν, το παρατήσανε μέσα σε ένα οικόπεδο, δεν έχει περάσει καμία εκπαίδευση, δεν έχουν καλυφθεί οι ανάγκες του από πλευράς υγείας, η οποία αν υπάρχουν θέματα μπορεί να προκαλέσουν επιθετικότητα. Ενώ αυτό είναι πολύ σημαντικό που είπατε. Και τα θέματα υγείας του ζώου προκαλούν επιθετικότητα.
Ναι, είναι πρωτόκολλο βασικά. Όταν έχουμε να κάνουμε ένα σκύλο που παρουσιάζει επιθετική συμπεριφορά, προτού πούμε ότι είναι επιθετικός, γιατί άλλη επιθετική συμπεριφορά, άλλη επιθετικότητα. Όταν παρουσιάζει επιθετική συμπεριφορά, το πρώτο που κάνουμε είναι να αποκλείσουμε κάποιο θέμα υγείας. Θέμα υγείας, ο πόνος, το άγχος κτλ. Μπορούν να προκαλέσουν τέτοια θέματα. Μπορούν να προκαλέσουν επιθετικές συμπεριφορές. Μάλιστα. Και μετά πηγαίνουμε στα του χαρακτήρα και της ανατροφής προφανώς. Ναι, είναι πολύ παραγωγικό. Είναι όλα αυτά μαζί. Είναι η υγεία, είναι ο χαρακτήρας, το DNA, το πώς μεγάλωσε, το πώς τον έχει διαχειριστεί ο κηδεμόνας του. Και πώς διάλεξαν τη συγκεκριμένη κυρία, πώς πιστεύετε εσείς ότι διάλεξαν να ορμήσουν και να κατασπαράξουν αυτή τη γυναίκα? Κυριολεκτικά. Δηλαδή θέλω να πω, αν ήταν κάποιος άλλος στον δρόμο τους πριν από αυτή τη γυναίκα, θα ήταν εκείνος το θύμα? Υπάρχει η πιθανότητα πως ναι, αν και επειδή από ό,τι είδα στις ειδήσεις η συγκεκριμένη κυρία μετέφερε κλαδιά, υπάρχει μια περίπτωση το ότι είχε κάτι το οποίο ήταν αφύσικο πάνω της, τα κλαδιά, πιθανότατα αυτό να τους κέντρισε λίγο παραπάνω το ενδιαφέρον. Αλλά είναι μια εικασία η οποία εντάξει, είναι τραβηγμένη, δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω πραγματικά. Στα τρία σκυλιά που επετέθησαν στη γυναίκα, υπήρξε αρχηγός, ήτανε αγελοποιημένα? Υπάρχει μια παραφιλολογία γύρω από τις αγέλες και τους σκύλους. Στην πραγματικότητα, οι σκύλοι δεν δημιουργούν αγέλη. Αγέλη σημαίνει ότι υπάρχει ιεραρχία και δομή. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει στους σκύλους. Έχουν γίνει πειράματα, το έχουν αποδείξει. Ότι μαζεύονται σε ομάδες, ναι. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν αποκλείεται ένας από αυτούς να ξεκίνησε την επίθεση, να το πω έτσι, και οι υπόλοιποι να ακολούθησαν θεωρώντας ότι κάτι κακό συμβαίνει εκεί πέρα και πρέπει να βοηθήσουν, να το πω έτσι, το μέλος της ομάδας τους. Για να μην το πω αγέλη. Μάλιστα. Πέστε μου κάτι. Πώς μπορώ να προστατευτώ από την επίθεση ενός σκύλου? Η καλύτερη προστασία πάνω σε αυτό το πράγμα είναι η πρόληψη. Είναι γενικά το να γνωρίζετε τι να κάνετε ώστε να μην φτάσετε στο σημείο να σας επιτεθεί ο σκύλος. Σε γενικές γραμμές, αυτό το οποίο θα μπορούσατε να κάνετε είναι ότι αν δείτε ένα σκύλο ο οποίος έχει λίγο περίεργες διαθέσεις, με ήρεμες κινήσεις, αποφεύγοντας οπτική επαφή, φεύγετε και γυρνάτε προς τα πίσω, τον κοιτάτε λοξά, ποτέ κατά μέτωπο. Δεν υπάρχει λόγος να φωνάζουμε στο σκύλο, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε κινήσεις, εκτός κι αν πλέον έχει ήδη ξεφύγει η κατάσταση και κυριολεκτικά παλεύουμε για τη ζωή μας. Ο σκύλος, το να επιτεθεί, είναι κυριολεκτικά το τελευταίο χαρτί του. Στη φύση δεν υπάρχει εξελικτικό πλεονέκτημα από το να έρθει σε αντιπάραση σε μάχη. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι παλιότερα μία δαγκονιά ήταν ικανή να δημιουργήσει μία μόλυνση που θα κόστησε στη ζωή το σκύλο. Οπότε ο σκύλος δεν θα πάει με τη μία να δαγκώσει έναν άνθρωπο. Θα προειδοποιήσει. Αυτό το οποίο πηγαίνει λάθος πολλές φορές είναι απλά δεν αναγνωρίζουμε αυτά τα σημάδια και έτσι καταλήγουμε να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου πλέον πρέπει να παλέψουμε με το σκύλο και να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Άκουσα ότι σε περίπτωση που ένα σκύλο θέλει, μπήκε μέσα στην ιδιοκτησία μας και πρέπει να βγει, το έχω χρησιμοποιήσει και εγώ με επιτυχία, οφείλω να πω. Νερό. Παίρνεις το λάστιχο και τον καταβρέχεις και αποχωρεί, φεύγει. Είναι έτσι. Εγώ πάντως το χρησιμοποίησα μια φορά σε ένα ήρεμο σκυλί, απλά μπήκε μέσα, ένα μεγάλο σώμο. Από ανοιχτή πόρτα κι εγώ, ναι. Με το νερό έφυγε κατευθείαν, δηλαδή αμέσως σχεδόν, χωρίς πρόβλημα. Ισχύει αυτό, είναι μια ενδεδειγμένη μέθοδος ή πιάνει δεν πιάνει? Θα έλεγα πως όχι. Κοίταξε να δείτε, ένα σκύλος όταν φοβηθεί γενικά, αυτό το οποίο θα κάνει είναι θα μπει στο λεγόμενο flight or fight, δηλαδή θα μπει στη φάση να φύγει, να ξεφύγει από αυτό που συμβαίνει ή να παλέψει. Έτσι. Οπότε εκείνη την ώρα έχει να κάνει λίγο πολύ με την αυτοπεποίθηση του σκύλου. Αν δηλαδή η απειλή του νερού δεν είναι τόσο μεγάλη, κατά πάσα πιθανότητα θα φύγει γιατί δεν θα θελήσει να μπει σε διαδικασία μάχης. Αν όμως τρομάξει πάρα πολύ και νιώθει ότι απειλείται από αυτή την κίνηση, υπάρχει περίπτωση να χειροτερέψουμε τα πράγματα και όντως να μας επιτεθεί. Οπότε, αν μπει ένα σκύλος μέσα στο σπίτι μας, εγώ θα πρότεινα ότι ας μείνουμε ασφαλείς, ας μην δοκιμάσουμε τίποτα. Κάποια στιγμή θα φύγει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σπίτι μας, για να θέλει να μείνει και ο σκύλος. Ρωτήθηκε διάφορα από τους δημοσιογράφους ο συνήγορος του ιδιοκτήτη και είπε ότι τα σκυλιά ήταν εκπαιδευμένα. Μιλώντας εδώ χθες, η δικηγόρος των φιλοζωικών οργανώσεων, η κυρία Έλληνα Αρβανίτη, μας αποκάλυψε ότι τα σκυλιά αυτά δεν ήταν καν με τσιπάκια, δεν ήταν τσιπαρισμένα. Άρα, οι εκπαιδευτές, οι επίσημοι εκπαιδευτές, δεν δέχονται να πάρουν ένα σκύλο που δεν έχει βιβλιάριο υγείας και δεν έχει τσιπάκι. Είναι έτσι? Δεν νομίζω, δεν θα το έλεγα, δεν είναι κάτι το οποίο έχω ξανακούσει. Γενικά η εκπαίδευση των σκύλων, ειδικά στην Ελλάδα, είναι τόσο ανοιχτή που ο καθένας μπορεί απλά να ανοίξει ένα CAD και να δηλώσει εκπαιδευτής, άσχετα με το τι γνώση. Μπράβο. Εκεί ήθελα να φτάσω. Μπράβο. Δηλαδή, το να λέμε ότι είναι εκπαιδευμένος ο σκύλος, δεν σημαίνει ότι έχουμε πάει το σκυλί σε έναν εκπαιδευμένο, πιστοποιημένο εκπαιδευτή. Έτσι δεν είναι? Να. Και αυτή είναι η μάστιγα του κλάδου αυτή τη στιγμή, είναι ότι ο καθένας μπορεί να δηλώσει εκπαιδευτής. Α, μάλιστα. Εκπαιδευμένα σκυλιά θα έδειχναν αυτή τη συμπεριφορά?
Κατά πάσα πιθανότητα όχι. Αλλά η εκπαίδευση του σκύλου συνεπάγεται επίσης και η εκπαίδευση του ίδιου του κηδεμόνα. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ πώς ένας άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να έχει δεν ξέρω πόσα στρέμματα έκταση, με ένα φράχτη με τεράστια επιφάνεια, να τα εμπιστευτεί ελεύθερα να αλωνίζουν σε μια τόσο μεγάλη έκταση. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα υπάρχει μια τρύπα και θα ξεφύγουν. Οπότε, όπως ορίζει και ο νόμος, ήταν ευθύνη του το ότι ξέφυγαν. Ναι, δηλαδή, μισό λεπτό. Πολλοί λένε έχω χώρο. Έχω τόσα στρέμματα. Έχω δύο στρέμματα. Έχω τέσσερα στρέμματα. Το σπίτι είναι μέσα στο αυτό. Τα αφήνω τα σκυλιά ελεύθερα. Δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Όχι, σε καμία περίπτωση. Στο εξωτερικό κιόλας υπάρχουν νόμοι που το απαγορεύουν αυτό το πράγμα συγκεκριμένα και πρέπει να έχεις άδεια για να μπορέσεις να το κάνεις. Εδώ στην Ελλάδα προφανώς είμαστε αρκετά πίσω ακόμα. Αλλά όχι, ο σκύλος είναι ζώο συντροφιάς. Ανήκει όπου υπάρχει άνθρωπος. Δεν έχει σημασία πόσα τετραγωνικά έχουμε. Υπό την προϋπόθεση ότι τον βγάζουμε, τον εξασκούμε πνευματικά και σωματικά. Και αυτό αρκεί για το σκύλο. Τώρα το να πούμε ότι θα πάρω σκύλο γιατί απλά έχω τεράστια έκταση έξω, ας πούμε, ή έχω μια αυλή. Όχι, είναι λάθος. Άρα δεν πρέπει τα σκυλιά να περιφέρονται ελεύθερα μέσα στη μεγάλη έκταση και να λέμε έχω τα σκυλιά μου, φυλάνε το σπίτι. Όχι, σε καμία περίπτωση, γιατί όπως ξαναείπα, δεν φυλάνε σε πρώτη φάση. Απλά θα γαυγίσουν και ίσως ειδοποιηθείς με αυτόν τον τρόπο ότι κάτι μπορεί να γίνεται. Αυτό μπορεί να το κάνει και η Χίνα. Ακριβώς αυτό. Ή όπως είπα πριν, κάμερες πολύ πιο φθηνές και καλά, με μηδενικό ρίσκο. Ναι, έτσι, είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα, ειδικά με τεχνολογίες όπως είναι αυτή τη στιγμή. Έτσι. Αλλά σε γενικές γραμμές, όχι, δεν είναι καλή πρακτική, γιατί ένα σκύλος ο οποίος παρατιέται για να φυλάει και δεν έχει κανενός είδους εξάσκηση, ιδιαίτερα πνευματική, γιατί το ότι βρίσκονται σε ένα μεγάλο χώρο δεν σημαίνει ότι εξασκούνται πνευματικά. Δηλαδή, απλά το παρελθόν είναι ένα τεράστιο χώρο, ο οποίος είναι ο ίδιος και ο ίδιος. Δεν συμβαίνει κάτι, δεν επικοινωνούν με ανθρώπους, δεν επικοινωνούν με άλλα σκυλιά. Και αυτό είναι και ο λόγος πολλές φορές βλέπουμε ότι περνάμε απ' έξω από ένα σπίτι με ένα σκύλο σε μια αυλή και ο σκύλος γαυγίζει. Γιατί ναι, γαυγίζει. Δηλαδή και δημιουργεί αντικοινωνική συμπεριφορά αυτό το περιβάλλον που του δίνουμε να ζήσει. Έτσι. Ναι. Δημιουργεί αντικοινωνική συμπεριφορά, δημιουργεί εκνευρισμό και αυτός ο εκνευρισμός πολλές φορές μπορεί να εκφραστεί με αυτό που λέμε εμείς ως αντισταθμιστική συμπεριφορά και να εκφραστεί σαν επιθετικότητα πολλές φορές. Δηλαδή, ένα σκύλος ο οποίος είναι απλά εκνευρισμένος και δεν σημαίνει ότι είναι επιθετικός, αλλά μπορεί να βγει σε επιθετικότητα. Επίσης, αν έχεις αυτή τη μεγάλη έκταση και έχεις εγκαταλείψει τα σκυλιά και πηγαίνεις μια φορά την εβδομάδα να τα δεις ή και περισσότερο. Αυτό θα έπρεπε να ανήκει κανονικά στην κατηγορία της. Πώς το λένε, του. Να διώκεται από τον νόμο. Δεν το θεωρώ καθόλου σωστό. Δεν είναι δουλειά του σκύλου αυτή. Εκτός και αν μιλάμε για ένα σκύλο ο οποίος είναι σκύλος εργασίας, π.χ. ένας ποιμενικός, ο οποίος ζει με το κοπάδι και προστατεύει κοπάδι. Εκεί πέρα μπορώ να το δεχτώ γιατί εκεί όντως έχει μια δουλειά. Έχει τα ζώα τα οποία τα φυλάει, τα προστατεύει, τα μαζεύει και τα σχετικά. Τώρα, ένα σκύλος ο οποίος θεωρείται φύλακας γιατί βρίσκεται σε μια κλειστή έκταση, δεν είναι φύλακας καταρχήν γιατί δεν έχει την εκπαίδευση. Θα μπορούσε, αν είχε τη σωστή εκπαίδευση, αλλά τέτοια σκυλιά συνήθως. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των σκύλων? Θέλω να πάρω ένα σκύλο. Καταρχήν θέλω να μου πείτε πώς πρέπει. Ο καθένας δεν είμαστε για σκυλιά, δηλαδή. Δεν έχουμε το χρόνο και δεν έχουμε και την αντοχή, δεν έχουμε και την όρεξη. Άλλοι παίρνουν σκυλιά για μόδα, άλλοι παίρνουν πολύ μεγαλύτερα σκυλιά από αυτά που μπορούν να διαχειριστούν ακόμα και στη βόλτα. Έχουμε δει ανθρώπους που τους σέρνουν τα σκυλιά, έτσι δεν είναι. Δεν μπορούν να τα ελέγξουν τα σκυλιά αυτά. Έχουμε δει επιθέσεις από δεσποζόμενα ζώα σε άλλα δεσποζόμενα μικρότερα ζώα, τα οποία αναγκάστηκε ο ιδιοκτήτης να τα πάρει στην αγκαλιά του και μετά με τη σειρά του το σκυλί επετέθη στον ιδιοκτήτη. Κρατώντας κάποιος που δεν κατάφερε να το ελέγξει το λουρί του, γιατί είναι μεγάλο το σκυλί, πολύ δυνατό σκυλί. Ποια είναι τα κριτήρια να επιλέξουμε σκύλο και ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας? Βασικά, το καλύτερο που έχετε να κάνετε, οποιοδήποτε θέλει να αποκτήσει σκύλο, είναι να έρθει σε πρώτη φάση σε επαφή με έναν εκπαιδευτή, ώστε να συζητήσουν λίγο ο εκπαιδευτής να διαπιστώσει ποιο είναι το lifestyle του, να το πω έτσι, προκειμένου να μπορέσουμε να βρούμε ένα σκύλο ο οποίος είναι συμβατός με τη ζωή του. Δηλαδή, ένας αθλητικός άνθρωπος, ας πούμε, δεν θα πάει να πάρει ένα παγ που τα παγ είναι σκυλί, να το πω έτσι, το οποίο δεν έχει ιδιαίτερη ενέργεια και δεν μπορεί να κάνει πολλά-πολλά. Δεν θα μπορείς να το πάρεις για ορειβασία, ας πούμε. Έτσι. Όπως και το αντίστροφο που βλέπουμε συνήθως, όπου θα πάρει κάποιος ένα μαλινουά ή ένα γερμανικό ποιμενικό που είναι σκύλι υψηλής ενέργειας και περνάει την περισσότερη του μέρα, ας πούμε, πάνω σε ένα καναπέ. Με το σκύλο, ας πούμε, να τρελαίνεται γιατί δεν εξασκείται. Οπότε αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Από εκεί και μετά εννοείται βασική εκπαίδευση. Γιατί βασική εκπαίδευση? Γιατί ένα σκύλος έχει ένα προσδόκιμο ζωής περίπου 12 με 15 χρόνια και η εκπαίδευση διαρκεί 3 με 5 μήνες το πολύ, στη χειρότερη 5 μήνες λέω. Έτσι. Οπότε είναι μια επένδυση την οποία την κάνεις για ένα πολύ μικρό διάστημα σε σχέση με την υπόλοιπη ζωή του σκύλου και αποκομίζεις από αυτήν την εκπαίδευση όλα τα καλά για το υπόλοιπο της ζωής του. Δηλαδή μια ειρηνική συμβίωση με το περιβάλλον του, σαν ένα κοινωνικό σύνολο, αλλά και με τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, με τον ίδιο τον κηδεμόνα μέσα στο σπίτι του. Αυτά είναι τα δύο πιο βασικά που πρέπει να γίνουν. Μέσα από την εκπαίδευση και ο κηδεμόνας και ο σκύλος θα μάθουν πολλά για το πώς πρέπει να χειρίζονται καταστάσεις, πώς πρέπει να
χειρίζονται τον ίδιο τους το σκύλο και γενικότερα τι και πρέπει κυρίως να την υπακοή στο αφεντικό, βασικό. Ναι, ναι, ναι. Βασικά μέσω της εκπαίδευσης, αυτό που εμείς ονομάζουμε υπακοή, γίνεται ψηλοαυτόματα. Έχουμε τρόπους δηλαδή να πούμε ναι, στο σκύλο σωστό. Τι να κάνει χωρίς καν να μιλήσουμε, να ξέρει τι πρέπει να κάνει ανά περίπτωση. Είναι κάτι το οποίο μαθαίνεται. Δεν είναι αυτό που μας περιγράφεται είναι ένας ασφαλής σκύλος, ένας σκύλος με χαρακτήρα, ένας σκύλος ο οποίος είναι ακίνδυνος για τον κόσμο. Και πραγματικά είναι πολύτιμο εργαλείο για τον άνθρωπο που τον έχει. Και για συντροφιά, και για φύλαξη, και για παρέα και για ό,τι θέλει. Φτάνει να μπορεί να τον διαχειριστεί. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Ωραία. Αυτά τα σκυλιά πήγαν σε δομή στην Θεσσαλονίκη, σε ειδική δομή. Και υπάρχει ειδικός εκπαιδευτής, συναδελφός σας, ο οποίος θα μελετήσει τα σκυλιά, θα διαπιστώσει, λέει το ρεπορτάζ, εάν είναι έμφυτη η επιθετικότητα και θα προσπαθήσει να αλλάξει το χαρακτήρα τους, ώστε μετά κατά ένα από τα τρία σκυλιά, από ένα από αυτά, να δοθεί σε υιοθεσία. Αν δεν μπορεί, λέει το ρεπορτάζ, να αλλάξει ο χαρακτήρας, τότε μοιραία θα οδηγηθούν στην ευθανασία γιατί είναι άγρια σκυλιά και κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα όποιου έρθει σε επαφή μαζί τους. Έτσι γίνεται. Μπορείτε να δείτε εσείς εάν το σκυλί έχει ένα χαρακτήρα που παίρνει βελτίωση και αν είναι ένα σκυλί μέσης ηλικίας, δεν ξέρω πόσο να είναι αυτά, αλλά νομίζω δεν είναι και πολύ μικρά, μέσης ηλικίας, μπορεί να αλλάξει χαρακτήρα. Γιατί εγώ νομίζω ότι δεν μπορεί να αλλάξει χαρακτήρα. Εγώ το λέω αυτό. Πέστε μου εσείς που είστε ειδικός. Αρχίζοντας αντίστροφα σε αυτά που με ρωτήσετε, θα σας πω ότι ο σκύλος μπορεί να μάθει σε οποιαδήποτε ηλικία, είτε ακόμα και αν είναι στον τελευταίο του χρόνου. Έτσι, λοιπόν, μπορεί να μάθει, υπάρχει τρόπος, είναι πολύ απλός ο τρόπος. Γίνεται, είναι εφικτό. Σε δεύτερη φάση, εννοείται ότι ένα σκύλος. Υπάρχουν τεχνικές, οι οποίες ονομάζονται τεχνικές μεταβολής συμπεριφοράς, που σημαίνει ότι μπορούμε να πάρουμε μια συμπεριφορά. Καταρχήν πρέπει να αναγνωρίσουμε γιατί ο σκύλος εμφανίζει επιθετική συμπεριφορά, αν εμφανίζει επιθετική συμπεριφορά. Και αν εντοπίσουμε αυτή την αιτία, τότε έχουμε τρόπο να κάνουμε να αλλάξει αυτούς τους σχετισμούς, ο σκύλος να σταματήσει να φοβάται πιθανόν και να μην χρειάζεται να συμπεριφέρεται με επιθετικό τρόπο. Έτσι, οπότε, ναι, υπάρχει ο τρόπος, υπάρχει δυνατότητα. Βέβαια, αυτός ο οποίος θα γίνει αποδέκτης ενός τέτοιου σκύλου θα πρέπει να έχει μια αλφα εμπειρία, θα πρέπει να έρθει σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή για να μάθει να διαχειρίζεται μια τέτοια περίπτωση. Εγώ προσωπικά, δηλαδή, σε καμία περίπτωση δεν θα το δίνω σε κάποιον αρχάριο. Έτσι, παρά μόνο σε κάποιον ο οποίος μπορεί να έχει λίγο προηγούμενη εμπειρία από ένα τέτοιο σκύλο. Εκτός και αν είναι τόσο καλή το αποτέλεσμα, όπου απλά δεν θα χρειαστεί κάτι περαιτέρω από εκεί και πέρα, που δεν το νομίζω. Λοιπόν, ναι, σε γενικές γραμμές πάντως έτσι γίνεται. Πρέπει ταυτόχρονα να γίνει και μια κτηνιατρική εξέταση, να αποκλείσουμε, όπως είπαμε, λόγους υγείας. Λόγους υγείας, ναι. Έτσι, ναι. Και η διαδικασία, έτσι όπως την περιγράψετε, αυτή είναι λίγο πολύ αυτά προβλέπονται. Μετά από αυτή την επίθεση, πιστεύετε ότι είναι κατορθωτό να αλλάξουν χαρακτήρα αυτά τα σκυλιά? Ναι, διότι η επίθεση, αν έχει σαν υποκείμενη αιτία κάποιο συνέστημα, να το πω έτσι, δηλαδή νιώσαν ότι πρέπει να το κάνουν αυτό, διότι δεν ξέρω, μπορεί να στρεσαρίστηκαν, να τρόμαξαν ή να έμαθαν έτσι, όταν θα λυθεί αυτή η υποκείμενη αιτία, τότε δεν θα υπάρχει και λόγος να εμφανιστεί ξανά αυτή η συμπεριφορά. Είναι δηλαδή σαν να πάνε να ληστέψουν εσάς. Αν σας ληστέψουν, θα χτυπήσετε κάποιον για να προστατεύσετε τον εαυτό σας. Έτσι. Αν όμως νιώθετε ασφαλείς και ξέρετε ότι έχετε την αστυνομία δίπλα σας να σας προστατεύσει, αντί να χρειαστείτε να το κάνετε εσείς για τον εαυτό σας, τότε ποιος ο λόγος να επιτεθείτε σε κάποιον για την προστασία σας? Ξαφανίζεται ο λόγος. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Κύριε Λάγκοντα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύτιμα τα όσα ακούσαμε. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πάντα TV. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας.